Γεια σας και πάλι. Ψαρεύοντας αρκετό καιρό τώρα με τις σιλικόνες, είδαμε κάποια πράγματα, διαπιστώσαμε κάποια πράγματα. Οπότε είπα να κάνουμε ακόμα ένα βίντεο για να δούμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες και να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις για τον τρόπο αρματώματος και από το προηγούμενο βίντεο. Οπότε ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στο προηγούμενο βίντεο είχα αρματώσει σιλικόνες με τέτοιου τύπου αγκίστρια, με όρθιο κρίκο. Έχουμε πει ότι τα αγκίστρια αυτού του τύπου με αυτόν τον κρίκο δεν βολεύουν. Γιατί μπαίνουν μέσα στη σιλικόνη, την ανοίγουν στο πλάι και όπως πιέζεται η σιλικόνη έχει την τάση να το στρίβει. Οπότε αυτά τα ξεχνάμε, δεν τα βάζουμε καθόλου. Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε αρμάτωμα με αυτόν τον τύπο του αγκιστριού. Θα κάνω μια διευκρίνηση, θα πω γιατί πολλοί φίλοι με ρωτούσαν γιατί το έχω βάλει πάνω στην πλάτη και δεν το έβαλα πίσω στο τακούνι στην ώρα. Οπότε, επειδή αυτά τα αγκίστρια γενικά με κρίκο είναι βαριά αγκίστρια, προτίμησα να το βάλω πάνω στην ώρα για να μην επηρεάσω την βλέψη της σιλικόνης. Γιατί κακά τα ψέματα, η σιλικόνη είναι ένα δόλμα το οποίο αποκλειστικά τουλάχιστον συγκεκριμένο τύπο και άλλε που έχουν το τακουνάκι πίσω, αυτό το πάτελ που λέμε, η κίνησή του και η πλεύση του εξαρτάται από την ουρά. Αυτό είναι το πράγμα. Αν εμεί πάμε και βάλουμε χοντρά εργαλεία πίσω, βαριά πράγματα και ακυρώσουμε την κίνηση τη ουρά, τότε χαλάμε την πλεύση του δολώματο. Οπότε ο ένα λόγο που προτίμησα να το βάλω εδώ και όχι πίσω στο τακούνι ήταν αυτό. Ο δεύτερο λόγο είναι ότι επειδή γενικά το ψάρεμα με τη σιλικόνη ήταν κάτι καινούργιο για μας και είχα παρατηρήσει ότι αν το βάλεις πολύ πίσω, ειδικά στην αρχή που δεν τις δουλεύαμε σωστά είτε τις χτυπούσαμε είτε τις χρησιμοποιούσαμε λάθος, είχε την τάση, ειδικά σε μακριές σιλικόνες των 20 εκατοστών, είχε την τάση αυτό να γυρίζει ουρά, να πηγαίνει και να σκαλώνει πάνω στη μάνα, οπότε δεν δούλευε. Οπότε ένας λόγος ήταν ότι ήταν βαρύ, γι' αυτό το έβαλα εδώ, και δεύτερος λόγος ήταν για να τα πάω λίγο πιο μπροστά για να μην σκαλώνει πάνω στη μάνα. Τώρα, θα δούμε ένα διαφορετικό τύπο, μια διαφορετική περίπτωση αρματώματος με άλλα αγκίστρια και θα τα τοποθετήσουμε πίσω στο τακούνι. Λοιπόν, χρησιμοποιώ αυτά εδώ με παλέτα και όχι με κρίκο, για το λόγο το ότι τα συγκεκριμένα είναι αγκίστρια του slow, είναι πανάλαφρα, λεπτά και δεν επηρεάζουν σχεδόν καθόλου την κίνηση της ουράς. Οπότε αυτό το αγκίστρι μπορούμε να το βάλουμε πίσω στην ουρά, να το αρματώσουμε και να το ποθήσουμε εδώ. Γενικά προσέχουμε ό,τι κάνουμε πάνω στη σιλικόνη, δηλαδή ακόμα και το νήμα που θα βάλουμε θα δούμε να είναι μαλακό, το αγκίστρι να είναι ελαφρύ. Όσο το δυνατόν λιγότερο να επηρεάσουμε την κίνηση και την πλεύση της ουράς. Γιατί εδώ είναι όλο το, η όλη υπόθεση, όλο το μυστικό είναι εδώ στην ουρά. Αν ακυρώσουμε αυτό το πράγμα και δεν κουνιέται, δεν δουλεύει το δόλωμά μας. Λοιπόν, αυτά τα αγκίστρια τα προτιμάω γιατί όπως είπαμε είναι ελαφριά, είναι δυνατά. Δεν επηρεάζουν την κίνηση του τεχνητού μας, της σιλικόνης συγκεκριμένη περίπτωση. Και ένα ακόμα πλεονέκτημα που έχουν, δεν σχίζουν τη σιλικόνη, δεν την κάνουν ζημιά όταν μπαίνουν μέσα. Γιατί είναι πολύ μικρότερη επιφάνεια σε αυτό το αγκίστρι από ότι να μπει ολόκληρος ο κρίκος. Οπότε ας δούμε τώρα πώς θα αρματώσουμε αυτό το αγκίστρι, πώς θα το δέσουμε και θα τοποθετήσουμε πάνω στη σιλικόνη μας. Κοιτάζουμε και τα νήματα που θα χρησιμοποιήσουμε να είναι λεπτά, όσο το δυνατόν λεπτά, να μην χάνουν βέβαια σε δύναμη, σε αντοχή, για να μην επηρεάζουν το δόλωμά μας. Οπότε παίρνουμε το αγκίστρι, το δένουμε. Το δένουμε με τον απλό του κόπο, παιδιά, με τον Uni. Περνάω 2-3 φορές από μέσα. 1, 2, 3, 4. Σφίγγουμε καλά. Πάντα όταν δένω νήμα πάνω στο αγκίστρι και ειδικά αυτά που είναι με παλέτα,
προσέξουμε αυτό. Βάζω λίγη κόλλα για να ασφαλίζω κατά αυτόν τον τρόπο το κόμπο. Το αφήνουμε λίγο να στεγνώσει. Μόνο πρέπει να προσέξετε είναι τα συγκεκριμένα γκίστρια είναι 1-0 και μπορούμε να βάλουμε σε μεγάλες σιλικόνες, δηλαδή στα 20 εκατοστά και το 2-0 που είναι λίγο πιο μεγάλο. Οπότε παίρνω τη σιλικόνη αφού έχει στεγνώσει λίγο η κόλλα. Υπολογίζω τα γκίστρια στο περίπου όσο θα χρειαστώ το νήμα. Θα αφήνω και λίγο παραπάνω για να μπορώ να το δέσω μετά και το κόβω. Λοιπόν, εδώ πηγαίνουμε από την κάτω μεριά. Θα χρειαστούμε αυτό τη βελόνα και τρυπάω από κάτω προς τα πάνω. Κοιτάζω, προσέχω να το βάλω όσο πιο στο κέντρο γίνεται, να μην μου φύγει δεξιά ή αριστερά. Και το βγάζω και στο κέντρο από το τακούνι πίσω εδώ. Έτσι, οπότε πιάνω την άκρη του νήματος, αφήνω λίγο περιθώριο και το τραβάω προς τα πίσω. Πιέζω να πάει αρκετά μέσα όσο το δυνατόν περισσότερο για να μην τζαλακώσω για την ουρά, αλλά για να μην μείνει το αρπάτι πίσω και πηγαίνει σκαλώνει πάνω στη μάνα. Οπότε τώρα τοποθετώ τι μολύβο κεφαλή. Εδώ όπως έχουμε πει η σιλικόνη έχει μία τρυπούλα. Βάζω το μολύβο κεφαλή μέσα, όπως μπήκε τώρα εδώ. Το βάζω, τοποθετώ καλά μέσα, την γυρνάω και πιέζοντας την βγάζω από κάτω. Τώρα και το βάζουμε κατά αυτόν τον τρόπο ανάποδα εδώ, γιατί όταν θα πάει εδώ θα γυρίσει, θα έρθει, το περνάμε καλά μέσα και πάμε μετά και αγκαλιάζουμε και γυρνάμε την σιλικόνη πάνω. Εδώ. Οπότε τώρα η σιλικόνη έχει μία τρύπα εδώ κάτω. Πηγαίνουμε και βάζουμε το αγκίστρι ακριβώς στο κέντρο. Εδώ. Λοιπόν, έπειτα τρυπάμε πάλι από πάνω προς τα κάτω. Να βγει η βελόνα μας. Τώρα επειδή έχει παρατηρηθεί όχι πολλές φορές αλλά για ασφάλεια έχει, σε ορισμένες περιπτώσεις έχει φύγει το αγκίστρι από μέσα, οπότε για σιγουριά κάνω και δύο περαστές εδώ πάνω στο αγκίστρι με το νήμα. Τραβάω το νήμα μου κάτω. Τώρα εδώ. Βλέπετε, έχει περάσει όλο από μέσα. Και πάμε και το δένουμε. Κάνουμε 3-4 τσακιστές. Πάνω στην μόλι που κεφαλή. Κόβουμε το περίσσευμα. Και όπως είπαμε, βάζουμε και λίγη κόλλα και εδώ στον κόμπο πάνω. Είπαμε τα πλεονεκτήματα που έχει αυτό το ταγκίστρι, αλλά έχει και ένα μειονέκτημα. Επειδή είναι λεπτό και διεσδύνει με σιλικόνη,
πολλές φορές μπορεί να μέσα στη διάρκεια του ψαρέματός μας να στρίψει και να έρθει να καθίσει εδώ ή σε αυτή τη θέση εδώ. Οπότε καλό είναι να βάλουμε μία σταγόνα κόλλα εδώ, κολλήσει, το σταθεροποιούμε και δεν μπορεί να πάει πουθενά. Οπότε είναι έτοιμο το δόλωμά μας. Αυτό εδώ. Οπότε, αν θέλετε και έχετε εξοικείωση να δένετε αυτού του τύπου τα αγκίστρια, μπορείτε, για μένα, η προσωπική μου άποψη είναι, μπορείτε να τα βάζετε πίσω στην ουρά. Επηρεάζουν πολύ λίγο, σχεδόν καθόλου την κίνηση της ουράς. Αν χρησιμοποιήσετε αυτού του τύπου τα αγκίστρια, τότε καλύτερα να το τοποθετήσετε λίγο πιο ψηλά, επειδή είναι βαριά και ο κρίκος μπαίνει μέσα, όσο να είναι, δυσκολεύει την κίνηση της ουράς, την επηρεάζει. Μπορείτε αυτά να τα τοποθετήσετε λίγο πιο ψηλά. Οπότε από εσάς εξαρτάται το πώς θα το κάνετε. Από εκεί πέρα, έχουμε δει τους δύο τρόπους που μπορούμε να τα αρματώσουμε, και με αυτού του τύπου τα αγκίστρια και με τα άλλα. Θα πούμε κανένα δύο λόγια για τη σύνδεση με το παράμαλό μας. Καταρχήν δεν δένουμε απευθείας το παράμαλο πάνω στην μολυβοκεφαλή εδώ. Πρώτον, γιατί είναι άβολο, κάθε φορά θέλουμε να αλλάξουμε σιλικόνη, να κόβουμε τον κόμπο, να κάνουμε καινούριο κτλ. Και δεύτερον, δεν δουλεύει σωστά η σιλικόνη. Το παράμαλο τη δεσμεύει, δεν αφήνει τη μολυβοκεφαλή να κινηθεί ελεύθερα. Οπότε οι επιλογές που έχουμε, επίσης, παρατήρησα κατά τη διάρκεια που τις ψάρευα ότι καλό είναι να χρησιμοποιούμε στριφτάρι στη σιλικόνη. Στην αρχή και εγώ δεν χρησιμοποιούσα στριφτάρι, αλλά είδα ότι μέσα σε 5-10 ψαρέματα στρίβει το νήμα, γιατί η σιλικόνη όπως κατεβαίνει, ειδικά αν χρησιμοποιούμε ελαφριές μολυβοκεφαλές, που έτσι πρέπει να χρησιμοποιούμε ελαφριές, να μην πάμε στα πολύ βαριά, ανάλογα και με το βάθος βέβαια, κάνει μεγάλους κύκλους. Οπότε μέσα σε 4, 5, 10 ψαρέματα ανάλογα τη χρήση θα στρίβει το νήμα, και αυτό μας δημιουργεί άλλα προβλήματα. Δεν θέλουμε να στρίβει το νήμα. Οπότε δεν δένουμε απευθείας το παράμαλο εδώ. Αυτό που κάνουμε, ή χρησιμοποιούμε καλές ποιοτικές δυνατές στρίφθαρο παραμάνες, όπου μπορούμε πολύ εύκολα να περάσουμε μέσα τον κρίκο, εδώ κλείνουμε και εδώ φυσικά δένουμε τη μάνα πάνω. Εδώ. Απλά, όμορφα και ωραία. Απλά να δούμε η στριφταροπαραμάνα που θα πάρουμε να είναι καλής ποιότητας, να μην ανοίξει, να μην σπάσει, για να μπορέσει να αντέξει τη δύναμη ενός μεγάλου ψαριού. Τώρα, αυτός είναι ο ένας τρόπος. Και γιατί το λέω ένας τρόπος? Επειδή στις μικρές μολυβοκεφαλές, στα πιο ελαφριά, στο νούμερο 5 ας πούμε, όπως θα δούμε εδώ την ενδάρα αυτή, ο κρίκος έχει πάνω μολυβοκεφαλή, είναι πάρα πολύ μικρός, και ακόμα και η πιο μικρή στριφθαροπαραμάνα δεν περνάει από μέσα. Μας δυσκολεύει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε το εξής. Κάνουμε αυτό εδώ, παίρνουμε ένα split ring, βάζουμε ένα στριφταράκι πάνω και το περνάμε πάνω στην μολυβοκεφαλή. Και εδώ πάνω δένουμε τη μάνα μας όπως και πριν. Οπότε έχει και στριφτάρι και μπορεί να κινείται η μολυβοκεφαλή ελεύθερα, χωρίς να την δεσμεύει, να κάνει την κίνησή της. Έτσι.
αυτούς τους δύο τρόπους προτείνω. Είτε αυτόν εδώ, είτε με απευθείας τρεφθαρό παραμάνα. Ανάλογα με τη μουλή που κεφαλή που θα χρησιμοποιήσετε και αν βολεύει να μπει μέσα η παραμάνα ή όχι. Τώρα, το ίδιο ισχύει και για το άλλο δόλμα, την Crazy Sand, όπου και εδώ μπορούμε να αρματώσουμε με τον ίδιο τύπο αγκιστρίου όπως και πριν και να τοποθετήσουμε εδώ πάλι. Εγώ πλέον τα προτιμάω αυτά τα αγκιστρία, τα βάζω σχεδόν παντού. Και στην τσίκου και στο slow και στις σιλικόνες. Λοιπόν, τι άλλο. Από χρωματισμούς έχουμε πολλούς και διάφορους. Τώρα, άλλοι δουλεύουν λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Θα δείτε εσείς αναλόγως την ώρα, την εποχή, το βάθος και το τι κινείται στην περιοχή, το ψηλό θα παρατηρήσετε και αναλόγως θα ρίξετε και το ανάλογο χρώμα. Εμένα μου έχουν δουλέψει καλά και αυτό και το ροζ και αυτό που μοιάζει με σαρδέλα, κολλιός, οτιδήποτε. Τι άλλο να πούμε. Είπαμε να προσέχετε το βάρος μου λίγο κεφαλής, να αποφεύγετε τις πολύ βαριές. Δηλαδή δεν θα πάμε να ρίξουμε στα 50 μέτρα την 190 γραμμάρια. Εγώ κοιτάζω να ρίχνω στα μέχρι 50-60 μέτρα ή αν με παίρνει και στα 70 να ρίξω την 90. Ή αν πολλές φορές ρίχνω και 60 γραμμάρια στα 50 μέτρα αν ευνοούν οι συνθήκες. Όσο το δυνατόν ελαφρύτερα, τόσο καλύτερα δουλεύει. Έχει περισσότερο φυσική κίνηση και είναι φυσικό ένα πράγμα βαρύ να φεύγει βολίδα κάπου. Φεύγει και γρήγορα από το πεδίο δράσης των ψαριών. Τώρα είπαμε, η διαφορά αυτής της σιλικόνης της Black Mino με την Crazy Sand, η Black Mino λόγω του ότι έχει το τακουνάκι πίσω στην ουρά, δουλεύει και με πιο αργή ανάκτηση, πιο αργή ταχύτητα. Το πώς δουλεύω εγώ, την αφήνω να πατώσει, αφού πατώσει κάτω, σηκώνω μία-δύο αργές μανιβελιές. Τώρα ταχύτητα σιλικόνη μπορούμε να δώσουμε είτε με το μηχανισμό, είτε αν βολεύει το καλάμι. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις το δούλευμα της σιλικόνης στα μακριά καλάμια του long fall, ας πούμε, ή κάποια του φύλακα από 10 μέχρι 20 λιμπρών βολεύουν. Οπότε, ή δίνουμε ταχύτητα σιλικόνη κάνοντας μανιβελιά, ή τραβώντας το καλάμι ψηλά και αφήνοντας τη σιλικόνη πάλι να πατώσει. Αυτή, επειδή έχει το τακουνάκι πίσω, είτε την πάμε αργά είτε την πάμε γρήγορα, δουλεύει, δεν έχει θέμα. Οπότε σε αυτήν συγκεκριμένα κάνω δύο αργές μανιβελιές, τρεις, κάνω μια μικρή παύση, ένα σταμάτημα, κάνω δύο-τρεις πιο γρήγορες, ξανά παύση και γενικά κοιτάζω να αλλάζω το ρυθμό. Αυτή η σιλικόνη εδώ, επειδή δεν έχει το τακούνι πίσω, θα παρατηρήσετε ότι αν δεν της δώσετε ταχύτητα, και δεν εννοώ ταχύτητα σερτής, εννοώ ταχύτητα με το μηχανισμό είτε με το καλάμι, δεν δουλεύει σωστά. Οπότε όταν δουλεύετε αυτού του τύπου σιλικόνες, να έχετε το νου σας ότι θα πρέπει να της δώσετε περισσότερη ταχύτητα. Δηλαδή, παράδειγμα, θα την αφήσετε να πατώσει, θα κάνετε 3-4 γρήγορες μανιβελιές, μια μικρή παύση και άλλες 2-3-4, δεν θα την πάτε αργά. Δεν δουλεύει σωστά αν πάει αργά. Γενικά οι σιλικόνες που έχουν τακούνι πίσω στην ουρά δουλεύουν εκεί αργά, ενώ αυτές που δεν έχουν το τακουνάκι στην ουρά θέλουν περισσότερη ταχύτητα για να δουλέψουν. Αυτά.